Στην εκπομπή Μεσάνυχτα με την Ελεονόρα Μελέτη βρέθηκε καλεσμένος ο ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης. Όταν σου ήρθαν έτσι τα πράγματα και είδες ότι βρήκες αμέσως δουλειά μετά από τη σχολή, αυτό θα σήμαινε αυτόματα και τεράστια δημοσιότητα. Λιγάκι αυτό πώς το διαχειρίστηκες, σου ήρθε απότομο? Δύσκολα. Υπήρξε περίοδος στη ζωή μου στην οποία μπορεί και να καβάλισα. Είναι δύσκολο να σε αναγνωρίζουν όλοι. Και δύσκολο όταν έχεις περάσει δύσκολα. Δηλαδή, να προσπαθείς να σπουδάσεις, να μην έχεις λεφτά να φας. Όμως, θεωρώ ότι παρόλα αυτά ήμουν συγκροτημένος. Και είναι αυτό που με κράτησε. Μπορεί να χρωστάω μια συγγνώμη σε κάποιον, αλλά μπορεί να είναι μόνο ένας. Και γιατί να τη χρωστάς? Επειδή μπορεί να έχεις μπορεί λόγω συμπεριφοράς ή μπορεί λόγω ότι να παρεξήγησε μια συμπεριφορά. Αλλά σου λέω ότι επί το πλείστον, εγώ θεωρώ ότι ήμουν εντάξει και είμαι. Για το τέλος, σας έχω το πρώην κορίτσι του τροχού της τύχης, Βάλια Χατζηθεοδόρου, που έδωσε την πρώτη της συνέντευξη και μίλησε για την αποχώρησή της από τον τροχό. Αλλά μίλησε και για άλλα πράγματα που θα θέλετε να ξέρετε για εκείνη. Και όλα αυτά στο δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα. Ποια θα έχω συνοδηγό σήμερα? Γεια σας, καλησπέρα σας. Τον COVID τον πέρασε, ε? Ναι. Κάντο μόνοι σου. Ποιο? Το γύρισμα. Τέλος ο τροχός. Τέλος ο τροχός, ναι. Ήταν όμως μια απόφαση συνειδητή. Όταν κατάλαβα ότι ο κύκλος έκλεισε, πήρα αυτή την απόφαση και το κανάλι της Εβάστη και τη συζητήσαμε. Εννοείται. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Περνούσα καλά. Το κλίμα εκεί είναι πολύ ωραίο. Πώς σε φαντάζεσαι από το Σεπτέμβριο του 2021? Η τηλεόραση μου αρέσει. Θέλω να ασχοληθώ με τηλεόραση. Θέλω να εξελιχθώ. Θέλω να δουλέψω. Θα μπορούσε να είσαι σε μια πρωινή εκπομπή? Θα μπορούσα, ναι. Ισχύει η πληροφορία που μου ήρθε στα αυτιά ότι έχεις πρόταση από τον Αντένα? Έχω προτάσεις. Θα μείνουμε εκεί. Ισχύει η πληροφορία που από τότε που ανακοίνωσες ότι δεν θα είσαι στον τροχό, ναι, κρατάς ομπρέλα γιατί οι προτάσεις πέφτουν βροχή? Η αλήθεια είναι ότι έχω προτάσεις. Θεωρείστε το τέλειο ζευγάρι γιατί είστε ίδιοι? Και εγώ θεωρώ ότι είναι το τέλειο ζευγάρι μου. Ταιριάζουμε πάρα πολύ, σαν χαρακτήρες. Θεωρείς τον εαυτό σου έτοιμη να κάνεις το βήμα παραπάνω? Η συγκατοίκηση. Συμβαίνει. Δεν είναι μαζί? Ναι, από πολύ νωρίς. Το πότε θα γίνω μάνα? Αυτή τη στιγμή όχι. Είχες πρόταση από το Just για συμμετοχή? Επίσημα όχι. Στο Just θα πήγαινα μόνο με τον Πέτρο. Στο Survivor θα πήγαινες? Το παρακολουθώ, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλο αυτό. Να μου σου πω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να με περιμένετε. Γεια σας! Papi Juancho.